Στεκόμαστε στην αρτοποιία μας το παραδοσιακό. Η αξιοπιστία και η αγάπη μας προς εσάς, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία, μας βοήθησε να δημιουργήσουμε μια τεράστια γκάμα αρτοποιημάτων με αρίστων προδιαγραφών πρώτες ύλες. Οι 19 ποικιλίες ψωμιού με πρώτο το γνήσιο, προζυμένιο παραδοσιακό ψωμί και η πληθώρα βουτυμάτων και γλυκισμάτων μας δίνουν το προβάδισμα στην αρτοποιία. Εξελισσόμαστε καθημερινά, γι' αυτό και σας παρουσιάζουμε πρώτη ψωμί βιολογικής καλλιέργειας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, το παραδοσιακό. Παναγιώτης Νικολόπουλος, Σολομού 75, τηλέφωνο 2610-313-194. Θα είμαστε πάντα σύμμαχοι των δικών σας γευστικών αναζητήσεων. Βάλε τα θεμέλια της επιτυχίας σου με σωστή και έγκαιρη οργάνωση. Φροντιστήρια Όραμα, Κανακάρι 120, Πάτρα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο από την τηλεόραση του Αχάια. Παραμένουν οι ελλείψεις στο παιδί, με συνέπεια βέβαια την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων. Σημαντικές ειδικότητες γιατρών δεν έχουν ακόμα καλυφθεί, ενώ για κάποιους άλλους η αναμονή φτάνει τους 2 μήνες. Μέχρι και 2 μήνες η αναμονή για ραντεβού με οφθαλμίατρο στο παιδί. 2 μήνες. Είχα κλείσει ραντεβού. 2 μήνες είχα έρθει χωρίς ραντεβού. Δεν με πήρε. Κλείνω το ραντεβού, έρχομαι, θα φεύγει για την επόμενη. Και ήρθα εγώ την προηγούμενη να με εξυπηρετήσει. Δεν ήθελε με τίποτα να με εξυπηρετήσει. Τελικά λογοφέραμε και οι δύο. Τελικά με πήρε μόνο τον άντρα μου, βέβαια, όχι εμένα. Εσείς, ενώ είχαμε και σήμερα, οι δύο ραντεβού. Σήμερα, τι γίνεται? Σήμερα πάλι έχω ραντεβού για βυθοσκόπηση. Δεν υπάρχει εδώ. Οι ασφαλισμένοι αγανακτούν, αφού πολλές φορές κλείνουν ραντεβού και όταν φτάνουν στην πόρτα του γιατρίου, τους ενημερώνουν ότι λείπει ο γιατρός. Το κακό παραγίνει. Ξέρεις, πρέπει να έχεις ραντεβού, να ξέρεις ότι πας στον γιατρό και να σου λέει λείπει ο γιατρός. Λείπει ο γιατρός, αλλά πώς θα γίνει, πόσες φορές θα δούμε. Τώρα δεν ξέρω πώς να το κλείσω, γιατί μου το είχε κλείσει ο ίδιος που είχαμε έρθει, που είχαμε το ραντεβού. Μας κοίταξε, μου κλείσε το ραντεβού, τώρα δεν ξέρω πώς να το κλείσω. Για τηλέφωνο του δεν ξέρω να το πάρω, τι έχει. Τώρα θα κλείσω από το κέντρο, δεν ξέρω, θα ρωτήσω. Οι γιατροί της οφθαλμολογικής είναι λίγοι και παρά τις δεσμεύσεις για προσλήψεις δεν έγινε τίποτα. Εκτός αυτού δεν υπάρχουν νευρολόγοι, ψυχίατροι και ακτινολόγοι. Η κάλυψη των θέσεων με επικουρικούς γιατρούς είχε δρομολογηθεί. Όμως δεν υπήρξε ενδιαφέρον για συμμετοχή στο διαγωνισμό. Στην 6η υγειονομική περιφέρεια που ήρθε, ένας αριθμός προσλήψεων έγινε και έγινε προκήρυξη για πολύ περισσότερες θέσεις από αυτές που τελικά έγινε κάλυψη των θέσεων. Γιατί με τον τρόπο που λειτουργεί πλέον η μνημονιακή πολιτική των προηγουμένων χρόνων, οδήγησε τους γιατρούς στην απαξίωση του να πάμε να δουλέψουμε σε μία μονάδα υγείας. Οι μονάδες υγείας της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στα παλιά ΙΚΑ αποστελεχώθηκαν εντελώς. Οι γιατροί προσλαμβάνονται με συμβάσεις έργου ενός χρόνου και κανείς δεν μετακινείται αυτή τη στιγμή ανά την επικράτεια να πάει για ένα χρόνο με τις αποδοχές αυτές τις οποίες δίνανε για να στελεχώσουν τις μονάδες υγείας. Όπως τονίζει ο υποδιοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, στόχος είναι να αλλάξουν τα δεδομένα αναφορικά με τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Υπήρξαν θέσεις τις οποίες δεν υπήρξε ενδιαφέρον από πλευράς γιατρών, υπήρξαν και ειδικότητες τις οποίες δεν ζητήθηκαν γιατροί σαν ειδικότητα για να προσληφθούν. Κοιτάξτε να δείτε, το βασικό αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσει να λειτουργήσει στην πρώτη φάση όσο γίνεται σαν αυτό που οραματιζόμαστε, το θεσμό του οικογενειακού γιατρού. Σίγουρα χρειαζόμαστε παθολόγους και γενικούς γιατρούς που το σύστημα έχει μεγάλη έλλειψη για να μπορεί να καλύψει τις τρέχουσες άμεσες ανάγκες της καθημερινότητας των πολιτών, κυρίως σε θέματα συνταγογράφησης. Έχουμε μεγάλες έλλειψεις σε βασικές ειδικότητες και στην καρδιολογία και σε κάποιες άλλες ειδικότητες, και στην ορθοπαιδική και στην οφθαλμολογία και στην γαστροεντερολογία και στην ψυχιατρική. Σιγά σιγά στα
σταδιακά ενημερωνόμαστε για όλα τα κενά, είναι σε όλη την έκτη υγειονομική περιφέρεια πάρα πολλά τα κενά. Ενημερωνόμαστε για τα κενά και θα γίνουν προσλήψεις. Στην έκτη υγειονομική περιφέρεια πάντως τα παράπονα πέφτουν βροχή αναφορικά με τις ελλείψεις γιατρών σε όλα τα περιφερειακά κέντρα του παιδί. Σειρά κινητοποιήσεων που μπορεί να περιλαμβάνει ακόμα και κλείσιμο του ΧΙΤΑ Φλόκα ετοιμάζουν οι κάτοικοι των συλλόγων της Δυτικής Αχαΐας. Αντιδρούν στην εναπόθεση σκουπιδιών από τον πύργο στην περιοχή, καθώς όπως λένε, αν προχωρήσει η διαδικασία, θα ανοίξει η Κερκόπορτα και για άλλους δήμους. Στο μεταξύ, από την πλευρά των μελών του φορέα διαχείρισης, τονίζεται ότι η εναπόθεση θα γίνει για μία και μόνο φορά. Έτοιμοι για δυναμικές κινητοποιήσεις οι κάτοικοι της Δυτικής Αχαΐας με αφορμή την εναπόθεση απορριμμάτων του πύργου στο ΧΙΤΑ του Φλόκα. Ο πρόεδρος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων ξεκαθαρίζει για μία ακόμα φορά ότι πρόκειται για προσωρινή λύση. Στην απόφαση που πάρθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα, που είστε και παρόν οι φορείς εκεί, οι σύλλογοι περιβαλλοντολογικοί κτλ. Και οι πρόεδροι, και κάποιοι πρόεδροι, ακούστηκε και δεσμεύτηκε η διοίκηση ότι θα είναι μία φορά άπαξ και όχι δεύτερη. Και μιλάμε για ένα τεράστιο και σοβαρό πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή ο πύργος, που και με αναφορές του Ιατρικός Σύλλογος Πύργου, αλλά και άλλων παραγόντων, γιατί βρίσκεται σε έκτακτη ανάγκη, και μετά από μεγάλη στενοχώρια και μετά από μεγάλη σκέψη δεχτήκαμε να πάρουμε τα 2.000 τόνους σκουπίδια του πύργου για μία και μοναδική φορά. Αυτό που φοβούνται οι κάτοικοι είναι το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Γι' αυτό και προγραμματίζουν για αύριο γενική συνέλευση και ενημέρωση κατοίκων στο Μαζαράκι. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα χωριά, ενώ πρόθεσή τους είναι να αποκλείσουν την είσοδο του ΧΙΤΑ Φλόκα αν φτάσουν απορρίμματα από τον πύργο. Μπορεί να είναι, υποτίθεται, αυτά οι δεσμεύσεις του και της Δημοτικής Αρχής και του Προέδρου του Πόσνα, ότι θα είναι για 20 ημέρες θα άπαξε μία φορά και μόνο, αλλά ανοίγει και Κόμπορτα και Ορέξης και άλλων πόλεων, όπως της Πάτρας που γενιάζουμε και είμαστε γειτόνι, και δίπλα της που έχει τα γνωστά προβλήματα και άλλα προβλήματα και από άλλες περιοχές. Αυτό είναι, θα είναι σημείο κατά τεθέν, γιατί αν αύριο μας αύριο γνωρίζουμε και τα προβλήματα της Ερόλακας, θα πει ο κ. Πελετήδης ή οποιοςδήποτε για λόγους υγείας ή διατάξει κάποιος αγενέας να πάρει τα σκουπίδια σας και εκεί στην Φλόκα, γιατί έχουμε πρόβλημα της Ερόλακας. Αυτό είναι θέμα, είναι σημειολογική απόφαση αυτή και γι' αυτό δεν πρέπει να εφαρμοστεί. Όπως τόνισε ο κύριος Τραχάνης, μπορεί και ο ίδιος αν πολίτης να μην επιθυμεί την εναπόθεση των απορριμμάτων, όμως δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτή η απόφαση πάρθηκε με μεγάλη και με τρομερή σκέψη. Ναι. Αν θέλετε και με πόνο ψυχής. Γιατί ναι. Εγώ προσωπικά, αν με ρωτήσετε μόνο την άποψή μου, ως πολίτης δεν θέλω. Όμως εμείς που απαρτίζουμε το Συμβούλιο του Φορέα, δεν σκεφτόμαστε ως μονάδες. Πρέπει να σκεφτούμε και το παραπέρα και το μετά. Την αγωνία τους εκφράζουν οι γονείς όπου τα παιδιά τους μένουν σε φοιτητικές εστίες μετά και τα όσα συνέβησαν στην γαλακτοκομική σχολή των Ιωαννίνων, όπως τονίζει ο διευθυντής της φοιτητικής εστίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Παραβατικές συμπεριφορές υπάρχουν παντού, ενώ παλαιότερα είχε αποτραπεί και αυτοκτονία φοιτητής εστίας. Τα όσα συνέβαιναν στη φοιτητική εστία της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων έχουν προβληματίσει τους γονείς που σπουδάζουν τα παιδιά τους σε άλλη πόλη και ενδεχομένως φιλοξενούνται σε εστίες. Τα παιδιά εδώ έχουν και επαρκή φύλαξη και επαρκή συντήρηση των εγκαταστάσεων ώστε να προλαβαίνουμε φαινόμενα κινδύνου από ρεύμα ή οτιδήποτε άλλο. Όπως εξηγεί ο διευθυντής της φοιτητικής εστίας του Πανεπιστημίου Πατρών, πρόκειται για μια μικρή κοινωνία παιδιών που μπορεί να συναντήσει κανείς τα πάντα. Υπάρχουν προβλήματα, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν υπάρχουν, και είναι λογικό μια κοινωνία, μια κλειστή κοινωνία στην ουσία που αποτελείται περίπου από 800 φοιτητές ίδιας ηλικίας, ίδιο ενδιαφερομένων, αγχωμένων για να τελειώσουν, γίνεται πιο νωρίς στις σπουδές τους λόγω και της οικονομικής κρίσης. Μακριά από το σπίτι τους, η πρώτη φορά που φεύγουν μακριά από το σπίτι, όλα αυτά δημιουργούν πολλές φορές προβλήματα συμπεριφοράς. Αυτά είναι φυσιολογικά, δεν είναι κάτι το παράλογο, είναι κάτι το οποίο και η κοινωνία γίνεται παντού. Στατιστικά και μόνο να το δει κάποιος, αναμένει κάποια τέτοια περιστατικά που συμβαίνουν στην κοινωνία κάθε μέρα. Δεν είναι όμως αυτά τα περιστατικά
πέρα από κάποια όρια. Μάλιστα, πριν από κάποιο διάστημα απετράπη αυτοκτονία φοιτητή μετά από ενημέρωση που έγινε στη διεύθυνση. Είχαμε και περιπτώσεις απειλήσεις με αυτοκτονία ή οτιδήποτε άλλα τέτοια θέματα πιο δύσκολα διαχειρίσιμα, αλλά ευτυχώς με τη συνεργασία των φοιτητών όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως και πήγαν μια και εξελίχθηκαν μια χαρά. Υπήρξε συνεργασία με το τμήμα το αρμόδιο και το πανεπιστήμιο και αντιμετωπίστηκε εγκαίρως. Αυτό ήταν ένα μεμονωμένο το οποίο έγινε πριν κάποιο διάστημα. Η συνηθισμένη λειτουργία της εστίασης είναι και καλή και ασφαλής. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε και προς τους γονείς των παιδιών που μένουν σε εστία. Είναι ασφαλής. Η φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί 40 χρόνια και αυτό το διάστημα φιλοξενεί 800 παιδιά. Όλο και περισσότερες είναι οι ανασφάλιστες γυναίκες που απευθύνονται στο κοινωνικό ιατρείο του Συλλόγου Άλμα Ζωής. Πρόκειται για γυναίκες που πριν από λίγα χρόνια ήταν εργαζόμενες και τώρα πια δεν έχουν ασφάλιση. Γι' αυτό και σήμερα, όπως κάθε μήνα, η συμμετοχή στο κοινωνικό ιατρείο του Συλλόγου στην Οδό Γούναρη ήταν μαζική. Κοινωνικό ιατρείο εξέτασης μαστού από το Άλμα Ζωής. Το ιατρείο του Μαρτίου. Κάθε μήνα κάνουμε κοινωνικό ιατρείο για τις ανασφάλιστες γυναίκες. Οι γιατροί που έρχονται φεύγουν από το νοσοκομείο εθελοντικά και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για να βοηθήσουν εμάς και να βοηθήσουν και τον πληθυσμό. Δυστυχώς οι ανασφάλιστες γυναίκες είναι πολλές. Όπως λέει η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναίκες που μέχρι πριν από 2 χρόνια έκαναν με το βιβλιάριο υγείας τις εξετάσεις τους, τώρα πηγαίνουν στο κοινωνικό ιατρείο. Εμείς εδώ θλιβόμαστε και στενοχωριόμαστε γιατί είναι γυναίκες της διπλανής μας πόρτας που μέχρι χθες ήταν νοικοκυρέοι άνθρωποι και επειδή έχουν ένα μαγαζί, είναι έμποροι και δεν πληρώσαν 1-2 χρόνια το ΤΕΒΕ, δεν έχουν ασφάλιση. Μάλιστα, έχουν σωθεί γυναίκες λόγω της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου. Βέβαια, έχουμε σώσει γυναίκα και γι' αυτό το συνεχίζουμε και γι' αυτό το κάνουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε επέμβει και στο νοσοκομείο και παραπέρα. Δηλαδή, δεν είναι ότι έρχεται ο γιατρός εδώ μόνο και κάνει την κλινική εξέταση. Κάνει και το χειρουργείο, κάνει και τις θεραπείες. Όσες γυναίκες δεν πρόλαβαν να εξεταστούν σήμερα μπορούν να κλείσουν ραντεβού για τον άλλο μήνα. Επίσης, το επόμενο διάστημα, το Άλμα Ζωής έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα σεμιναρίων για τις γυναίκες που είτε αντιμετωπίζουν πρόβλημα είτε το έχουν ξεπεράσει και θέλουν να συνεχίσουν τη ζωή τους όπως πριν. Για κάθε πληροφορία, οι γυναίκες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Συλλόγου στην Οδό Γούναρη 37. Επίγουσες προσλήψεις 800 μόνιμων και 700 επικουρικών γιατρών και 2.500 νοσηλευτών ζητά το Υπουργείο Υγείας από το Υπουργείο Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Οι θέσεις αφορούν αμέσως ανάγκες λειτουργίας κρίσιμων μονάδων στην νησιωτική Ελλάδα και 130 θέσεων σε μονάδες εντατικής θεραπείας, οι οποίες παραμένουν κλειστές λόγω έλλειψης νοσηλευτικού κυρίως προσωπικού. Τα κενά έχουν καταγραφεί από ειδική ομάδα εργασίας του Υπουργείου Υγείας, ανά νοσοκομείο και ιατρική ειδικότητα. Αφορά μόνο σε γιατρούς και κάνει και μια πιο ειδική αναφορά βέβαια σε ειδικότητες γιατρών οι οποίες είναι ας πούμε ειδικότητες αιχμής για τα κενά κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας που μάλλον για τα μη λειτουργούν τα κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας που δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού. Βέβαια τα κενά δεν είναι μόνο σε γιατρούς, είναι και σε ελληνικό προσωπικό. Αλλά τώρα μια και μιλάμε για γιατρούς, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία προσλήψεων, καταρχήν σε επικουρικό προσωπικό που προσωρινά καλύπτει κάποια σημαντικά κενά και βέβαια έχει ξεπαγώσει τη διαδικασία των διορισμών σε μόνιμες θέσεις γιατρών του ΕΣΥ, που είναι αρκετές εκατοντάδες οι θέσεις αυτές. Δεν καλύπτουν βέβαια όλα τα κενά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια σημαντική ανάσα για το σύστημα προκειμένου να σταθεί ο αφείο. Μάλιστα. Όπως θα ξέρετε, το σύστημα υγείας σε πολλές μονάδες κινδυνεύει να καταρρεύσει. Και το πρώτο μέλημα είναι να μπορέσει να σταθεί και να λειτουργήσει. Να μην κλείσει δηλαδή κάποια μονάδα, να μην κλείσει κάποιο τμήμα, να μπορεί να εφημερεύουν τα νοσοκομεία. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα και του Υπουργείου και της ΥΠΕ εδώ τοπικά. Την προχθεσινή μάλλον συνάντηση που είχαν οι υπουργοί με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης από τις 9.000 περίπου προσλήψεις που θα γίνουν συνολικά στο δημόσιο
οι 3.500 θα αφορούν το Υπουργείο Υγείας. Οπωσδήποτε είναι και αυτό κάτι σημαντικό. Ένα πρόβλημα που χρειάζεται να τονιστεί βέβαια είναι ότι οι προσλήψεις αυτές παίρνουν μήνες και δυστυχώς τα κενά που υπάρχουν σήμερα, τα προβλήματα που υπάρχουν λόγω των κενών δεν μπορούν να περιμένουν τόσους μήνες και αναγκαστικά θα πρέπει να κινηθούμε εκ των ενόντων να καλύπτουμε τα πιο σημαντικά κενά, να ελεγχούμε τις πιο κέρδιες ελλείψεις και να παρεμβαίνουμε επιλεγμένα αυτή τη στιγμή που υπάρχουν τα πολλά προβλήματα. Βέβαια είναι θετικό το ότι αποδεσμεύονται αυτές οι προσλήψεις. Πρέπει όμως να γίνουν και όσο το δυνατόν ταχύτερα προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα κατάρρευσης δομών. Άνοιξε το TaxisNet για τη ρύθμιση Express που προωθεί η κυβέρνηση. Πρόκειται για ρύθμιση που διαγράφει έως και 100% της προσαυξήσης, τα πρόστιμα και τους τόκους για τους οφειλέτες που θα ενταχθούν στη ρύθμιση και θα πληρώσουν έως τις 27 Μαρτίου. Ξεκίνησε η ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες της εφορίας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στο TaxisNet ώστε να εκτυπώσουν την ταυτότητα οφειλής και να πληρώσουν το ποσό που επιθυμούν ώστε να γίνει διαγραφή ολική ή μερική των προσαυξήσεων και των προστήμων. Η τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση προβλέπει η ρύθμιση Express που διαγράφει έως και 100% προσαυξήσεις, πρόστιμα και τόκους για τους οφειλέτες του δημοσίου που θα πληρώσουν μέχρι και τις 27 Μαρτίου ολόκληρο ή μέρος της οφειλής τους. Πρόκειται για κάποια αφαίρεση προσαυξήσεων ουσιαστικά, δηλαδή αν κάποιος πάει και δώσει τα χρήματα μετρήτα, θα αφαιρεθούν όλες τις προσαυξήσεις και θα παραμείνει το αρχικό κεφάλαιο το οποίο πρέπει να καταβάλει. Το πρόβλημα, έχω την αίσθηση, δεν είναι οι προσαυξήσεις, είναι τα κύρια κεφάλαια που χρωστάει ο κόσμος και είναι το μόνο σίγουρο ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να προκαταβάλει κάποιος ή να δώσει και να κάνει ολική εξόφληση. Έχω την αίσθηση ότι κάνει μια κίνηση η κυβέρνηση μήπως μαζέψει από πολύ παλαιότερα κυρίως ετών που είναι και οι μεγάλες προσαυξήσεις, αλλά ο κόσμος θεωρητικά θα περιμένει το νομοσχέδιο των 100 δόσεων. Τη διάβασα σήμερα. Θεωρώ απλώς ότι το διάστημα είναι μικρό. Δηλαδή έχουν δώσει 5 ημέρες τελεσίγραφο. Έτσι, δεν νομίζω ότι θα προλάβουν πολύ, ούτε υπάρχει οικονομική δυνατότητα να δώσει ο καθένας ό,τι θέλει κτλ. Θα δούμε. Η πράξη θα δείξει. Θεωρείτε ωστόσο ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο θα χρειαζόταν περισσότερο χρόνο. Βέβαια, είναι πολύ μικρό το διάστημα. Και να θέλουν κάποιοι να πάνε, δεν προλαβαίνουν. Δεν μπορούμε να βρούμε τα χρήματα. Ακριβώς. Θέλει χρόνο να δουλέψει αυτό το πράγμα. Σύμφωνα με την τροπολογία, οποιαδήποτε εκούσια καταβολή ως τις 27 Μαρτίου του 2015, συνολική ημέρους βεβαιωμένης στη φορολογική διοίκηση οφειλής, εκτός ρύθμισης, η διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η δικαστικά επικυρωμένη συμφωνίας, απαλλάσσεται κατά ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που τη βαρύνουν. Ως προς τις οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία, ισχύει η ίδια απαλλαγή για την εκούσια εξόφληση μέχρι τις 27 Μαρτίου του συνόλου της υπολοιπόμενης βασικής οφειλής. Υπάρχει ανάγκη χρημάτων και γι' αυτό ζητάνε άμεσα ρευστότητα, αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα από την αγορά να φύγουν να πάνε να απορροφηθούν εκεί. Είναι πολύ δύσκολο και έχω την εντύπωση ότι και κάποιος να έχει τα χρήματα ίσως να μην θελήσει να τα δώσει, γιατί υπάρχει μια αβεβαιότητα γενικά και δεν είναι και κάτι το οποίο γλιτώνει υπερβολικά πολλά χρήματα, εκτός αν είναι οφειλές πολύ πολύ παλαιότερων ετών, όπου εκεί υπάρχει όντως μια διευκόλυνση μεγάλη που αφαιρούνται όλες οι προσαυξήσεις. Τέλος στην ταλαιπωρία των 60 μεταναστών που κρατούνται στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, ενώ έχουν εκτίσει τις ποινές τους, επιχειρεί να βάλει ο Δικηγορικός Σύλλογος της Πάτρας. Ήδη έχει έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και τους ίδιους τους μετανάστες, προκειμένου να μπορούν να αφαιθούν ελεύθεροι από το σοφρονιστικό ίδρυμα. Παρέμβαση για να δοθεί τέλος στην ταλαιπωρία δεκάδων αλλοδαπών που βρίσκονται στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, ενώ έχουν εκτίσει την ποινή τους, ανέλαβε ο Δικηγορικός Σύλλογος της Πάτρας. Το πρόβλημα έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες, όταν περίπου 60 αλλοδαποί που είχαν φυλακιστεί για διάφορα αδικήματα, ολοκληρώθηκε η ποινή τους και έπρεπε να αποφυλακιστούν. Όμως δεν είχαν έγγραφα και ήταν αδύνατη η απέλασή τους, με αποτέλεσμα να αποφασίσει το Υπουργείο την προσωρινή τους κράτηση ως φιλοξενούμενους. Πήρε μια πρωτοβουλία ο Δικηγορικός Σύλλογος. Μεταβήκαμε μαζί με τον κύριο Πάκη τον Παπαδόπουλο, τον πρώτο αντιπρόεδρο του Συλλόγου.
Είχαμε μια συνάντηση με την κυρία Εισαγγελέα των Φυλακών και τον κύριο Υποδιευθυντή και με αντιπροσωπεία των κρατουμένων παύλα φιλοξενούμενων. Συνεννοηθήκαμε λοιπόν να μας στείλουν καταλόγους με βάση τους οποίους θα μας έλεγαν ποιοι θέλουν να παραμείνουν στην Ελλάδα και ποιοι να φύγουν και να απελαθούν για τις χώρες τους. Απεστάλησαν πριν από λίγες μέρες οι λίστες αυτές και ετοιμάσαμε ένα υπόδειγμα αίτησης το οποίο έχουμε ήδη αποστείλει στις φυλακές σε τρόπο ώστε να συμπληρώνεται η κάθε αίτηση και κάθε κρατούμενος που δεν θέλει να αναχωρήσει από την Ελλάδα αλλά έχει συγκεκριμένους λόγους να παραμείνει, να συμπληρώνει την αίτηση, να διαβιβάζεται αυτή η αίτηση μέσω του καταστήματος κράτησης στα δικαστήρια τα οποία έχουν επιβάλει την ποινή της απέλασης μετά την έκθεση της ποινής. Ο Σύλλογος έχει ήδη συντάξει υπόδειγμα αιτήσεων για κάθε κρατούμενο ώστε να κατατεθεί στο δικαστήριο και να ζητήσει την άρση της απέλασής του. Μάλιστα, το κείμενο έχει ήδη σταλεί στη Διεύθυνση του Αγίου Στεφάνου, όπως και στην Εισαγγελία των Φυλακών, προκειμένου να βοηθήσει τους κρατούμενους μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών για τις απαιτούμενες μεταφράσεις και ό,τι άλλο χρειαστεί. Βέβαια, υπήρξε δυσκολία γιατί δεν μπορούσαμε να ξέρουν και σε τίνο στη χώρα υπήρχε πρεσβεία, σε τίνο δεν υπήρχε. Αυτό που προσπαθήσαμε και με την κοινωνική υπηρεσία των φυλακών και με την κυρία Εισαγγελέα των Φυλακών ήταν να βοηθήσουμε να ξεκαθαριστεί το ζήτημα, να δούμε ποιοι θέλουν να μείνουν, είναι οι πιο πολλοί αυτοί που θέλουν να μείνουν και ποιοι θέλουν να φύγουν, έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε πραγματικά για να μπορέσουν να λυθεί αυτό το ζήτημα, γιατί δεν είναι ανθρώπινο να κρατούνται εφόσον έχουν εκτίσει την ποινή και έχουν πληρώσει για αυτό το οποίο καταδικάστηκαν. Οι περισσότεροι μετανάστες έχουν ήδη εκτίσει την ποινή τους από τον Αύγουστο του 2014, αλλά παραμένουν στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Εκδήλωση για τα 30 χρόνια από την ίδρυση του Συνδικάτου Οικοδόμων πραγματοποιήθηκε χθες στην Πάτρα με μεγάλη επιτυχία. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν οι αγώνες οικοδόμων για το κίνημα, ενώ ο γραμματέας της Ομοσπονδίας των Οικοδόμων τόνισε πως το πατρινό συνδικάτο έχει προσφέρει τα μέγιστα στον αγώνα του οικοδομικού κινήματος. Πραγματοποιούμε σήμερα την εκδήλωση του Συνδικάτου για τα 30 χρόνια από την ίδρυσή του. Δεν είναι μια επαιτειακή εκδήλωση. Είναι μια εκδήλωση που θέλουμε να την πάρουν σαν πείρα οι νεότερες γενιές για το ρόλο που έπαιξε το Συνδικάτο Οικοδόμων στην πόλη μας, στον ταξικό προσανατολισμό του εργατικού κινήματος και όχι μόνο, αλλά και για τις γενικότερες εξελίξεις που είχαμε αυτά τα χρόνια στην περιοχή μας. Θεωρούμε πως αυτή η πείρα θα βοηθήσει τις νεότερες γενιές ούτως ώστε να βγάζει συμπεράσματα και από τα κελεύσματα σήμερα της κυρίαρχης τάξης, της άρχουσας τάξης που λέει ότι εδώ μέσα από κοινωνικούς διαλόγους, από συζήτηση για τα προβλήματα μπορούν να λυθούν τα προβλήματα και του κλάδου και της εργατικής τάξης και του κλάδου. Είναι μια εκδήλωση που νομίζω θα μετρήσει σαν παρακαταθήκη για τα δρόμενα του εργατικού κινήματος της πόλης μας και σε αυτά τα πλαίσια την πραγματοποιούμε. Θα τιμήσουμε συνάδελφους οικοδόμους που έδωσαν τη ζωή τους για το κίνημα των οικοδόμων, που βεβαίως δεν βρίσκονται στη ζωή σήμερα, που έχουν διατελέσει μέλη της διοίκησης, συνδικαλιστές του κλάδου κτλ. Σήμερα παραβρισκόμαστε εδώ στην εκδήλωση που κάνει προς τιμή των 30 χρόνων του Συνδικάτου της Πάτρας. Πρώτον, για να πούμε ότι έχει συμβάλει το Συνδικάτο της Πάτρας γενικότερα στο εργατικό κίνημα, όχι μόνο των οικοδόμων, αλλά όλων των εργαζομένων. Από αυτή την εκδήλωση που γίνεται, θα τιμήσουμε και παλιούς συναδέρφους. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην ενότητά μας ο Λόγος στους Πολίτες. Κοντά μου η Ελένη Παρασκευοπούλου. Ελένη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε. Καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι μπορείτε, κυρίες και κύριοι, να τηλεφωνείτε στα τηλέφωνα που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης σας για να σχολιάζετε ή να καταγγέλλετε οτιδήποτε σας απασχολεί. Πριν όμως περάσουμε στους τηλεθεατές, Ελένη, να πάμε σε κάτι δυσάρεστο. Δυστυχώς και χθες και σήμερα στις εθνικές οδούς είχαμε τροχαία δυστυχήματα. Τι ακριβώς συνέβη? Να ξεκινήσουμε από το σημερινό στα Σελιανίτικα. Δύο θανατηφόρα, λοιπόν. Το τελευταίο ήταν σήμερα το πρωί, όπου μία γυναίκα ακόμη έχασε τη ζωή της, μια γυναίκα από το Αίγιο, στην Εθνική Οδό, λοιπόν, στο ύψος των Σελιανιτίκων.
Το όχημα της γυναίκας συγκρούστηκε με ένα φορτηγό και με ένα άλλο αυτοκίνητο. Δυστυχώς η γυναίκα κατέληξε, όπως και στο χθεσινό δυστύχημα που είχαμε την Κυριακή το μεσημέρι, όπου μία 46χρονη γυναίκα οδηγούσε όχημα με συνοδηγό μία εξαδέρφη της, και σε αυτή την περίπτωση, μόνο που ήταν στην Πατρών Πύργου, λίγο πριν την περιμετρική, έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Δεν γνωρίζουμε ακόμη την αιτία που έκανε το όχημα να βγει εκτός δρόμου, και η 46χρονη γυναίκα κατέληξε. Η γυναίκα ήταν από την Κυλλήνη. Δύο ακόμη λοιπόν θανατηφόρα, και οι αρμόδιοι σφυρίζουν μάλλον αναρμόδια πλέον και αδιάφορα. Διότι δύο δρόμοι που θα έπρεπε να έχουν τελειώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια μένουν έτσι. Θα πούμε, προχωρούν τα έργα στην Ολυμπία, στην Πατρών Κορίνθου. Ναι. Προχωρούν, όμως άργησαν πολύ. Έχει βαφτεί πάρα πολλές φορές η εθνική μας, και η μία και η άλλη με αίμα. Και είναι απαράδεκτο, εν έτη 2015, να υπάρχουν τέτοιοι δρόμοι. Μάλιστα, για πάμε σε γραμμή. Γεια σας. Γεια σας, μ' ακούτε? Σας ακούμε. Γεια σας. Δεν πήρα τηλέφωνο, είχαμε κάποια συγκεκριμένη καταγγελία. Απλά πήρα τηλέφωνο, δεν είδα το δελτίο σας πριν, τις ειδήσεις που είπατε. Απλά πήρα να σας πω, είμαι φοιτητής δραματικής σχολής στην κυβερνήτη της πόλης, της Πάτρας. Ναι. Και πήρα να σας πω ότι αύριο θα ολοκληρωθεί ένα διοικητικό συμβούλιο. Ναι. Ένα διοικητικό συμβούλιο των αρμοδίων του δικαστήριου της πόλης. Δεν ορίζω αν έπαιξαν πριν οι δηλώσεις του κ. Μπαζή. Όχι, δεν έχουν παίξει, κυρία μου. Θα παίξουν στα επόμενα δελτία. Έχει καλυφθεί η συνέντευξη ωστόσο του κ. Μπαζή. Απλά πήρα να ενημερώσω ότι αύριο θα γίνει ένα ανοιχτό διοικητικό συμβούλιο προς τους πολίτες της πόλης. Mm. Καλούμε όλους τους πολίτες της πόλης, από όλες τις συνοικίες της πόλης, να παρευρεθούν, να πούν τη γνώμη τους για τον κ. Μπαζή, για όλο το θέμα που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες εβδομάδες. Απλά πολύ. Είδαμε και πολύ λογικά και πολύ ειρηνικά και ευγενικά. Πήρα να κάνω γνωστό. Να μας πείτε λίγο την ώρα και στις 3 το μεσημέρι στον Πάρη. Α, μάλιστα. Ωραία. Στις 3 η ώρα το μεσημέρι, αύριο στον Πάρη, ναι. Μάλιστα. Στις 3 το μεσημέρι στην αίθουσα Μπάρη. Και καλείται όλο τον κόσμο να βρίσκεται εκεί. Βεβαίως, ναι. Να πούμε ότι ο κύριος Αμπαζής, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΥΠΕΘΕ Πάτρας, έχει δώσει σήμερα συνέντευξη τύπου. Θα δούμε αναλυτικά τα όσα υπόθηκαν στα επόμενα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του ΑΧΑΙΑ, και θα δούμε και τι ακριβώς θα προτείνει αύριο ο κύριος Αμπαζής στο διοικητικό συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί. Έχουμε καλύψει. Θέλω να σας πω ότι οι οποιασδήποτε συνδυάσεις του διοικητικού συμβούλου του ΔΠΘ ποτέ δεν ήταν ανοιχτές, δηλαδή δεν ήταν μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ήταν πάντα ανοιχτές προς τον κόσμο, στους πολίτες της Πάτρας. Και αύριο καλούμε ήρεμα, ευγενικά και πάρα πολύ δημοκρατικά να καταθέσουμε τις απόψεις μας για το μέλλον του ΔΠΘ. Με τον υπάρχον τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Θοδωρή Αμπαζή. Μάλιστα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Οι φοιτητές της Δραματικής Σχολής Ελένη, όπου όλο αυτό το διάστημα έχουν προχωρήσει και αυτοί από την πλευρά τους. Να πούμε έτσι τις δύο προτάσεις που θα γίνουν, μιας και που υπήρξε το θέμα τώρα και η αναφορά. Ο κύριος Αμπαζής λοιπόν θα προτείνει να υπάρξει άμεσα, να κινηθεί άμεσα η διαδικασία ή όλοι που πρέπει σχετικά με τον καλλιτεχνικό διευθυντή. Ωστόσο, η αξιολόγηση εντός και εκτός εισαγωγικών να γίνει από το Υπουργείο Πολιτισμού, από κάποιους ανθρώπους από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μάλιστα. Είπε και άλλα, θα τα δούμε αναλυτικά. Ναι, θα δούμε αναλυτικό ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα στα επόμενα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του ΑΧΑΙΑ. Λέγαμε πριν, Ελένη, δυστυχώς για τα τροχαία δυστυχήματα που έχουμε. Όχι, λέγαμε δυστυχώς, γιατί κάποιοι δεν φρόντιζαν να φτιάξουν τους δρόμους. Έτσι ακριβώς. Και καταλήγουμε στα τροχαία δυστυχήματα. Έχουμε ένα κατάλογο που, άμα τουλάχιστον εγώ προσωπικά που θυμάμαι τον εαυτό μου, καταρχήν. Πριν από αρκετά χρόνια που ξεκίνησα, τέλος πάντων, σε βάθος δεκαετίας, το πρώτο θέμα που είχα κάνει ήταν ένα δυστύχημα στην Πατρών Κορίνθου. Και από τότε άκουγα ότι τα τροχαία, ο δρόμος, η Καρμανιόλα, μακραίνει ο κατάλογος με τους νεκρούς, και έχουμε φτάσει τώρα αρκετά χρόνια μετά να λέμε τα ίδια πράγματα. Είναι απαράδεκτες οι καθυστερήσεις που υπάρχουν και στοιχίζουν σε ανθρώπινες ζωές. Είναι απαράδεκτο
πραγματικά να χάνονται άνθρωποι στον δρόμο. Δυστυχώς, Ελένη, να πάμε όμως λίγο να δούμε και τι γίνεται και στην Δυτική Αχαΐα, καθώς και εκεί οι κάτοικοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων, με αφορμή την εναπόθεση απορριμμάτων στο χιτά του Φλόκα από τον πύργο. Ξέρουμε, Ελένη, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα της Ηλίας με τα σκουπίδια, εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τελικά έγινε δεκτό το αίτημα από την Δυτική Αχαΐα για εναπόθεση για μία και μόνο φορά. Και τώρα, βέβαια, να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια, γιατί οι κάτοικοι δεν αποκλείουν ακόμα και το ενδεχόμενο να συγκεντρωθούν μπροστά από την πύλη του Χιτά, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν. Και το λέω αυτό, Ελένη, γιατί όλα αυτά συνδέονται και με την Πάτρα, με την έννοια ότι έχουμε δει πολλές φορές και για την Ξερόλακα να γίνονται κινητοποιήσεις από κατοίκους. Καταλαβαίνουμε ότι τα σκουπίδια αποτελούν έτσι για μία ακόμα φορά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αντίστοιχο πρόβλημα έχει και η Τρίπολη. Αντίστοιχο πρόβλημα έχουν αρκετές πόλεις. Το θέμα είναι ότι οι κάτοικοι στην περιοχή φοβούνται ότι αυτοί, εντός και εκτός εισαγωγικών, προσωρινή λύση, μπορεί να γίνει μόνιμη. Γι' αυτό και αντιδρούν. Και θα έχουμε σίγουρα εξέλιξη για το συγκεκριμένο θέμα και τις επόμενες ημέρες. Πάμε σε τηλεθεατή. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κορίτσια, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Εγώ θα πω πάλι με το θέμα με τους εθνικούς δρόμους. Μάλιστα. Πόσα παιδιά, πόσα πτώματα επιτέλους θα αποφασίσουμε να σταματήσουμε να έχουμε. Δεν με εξηγείται, ρε παιδιά, να πηγαίνει σε έναν δρόμο 2 μέτρα, 2 και 10 για την ακρίβεια πλάτωση κάθε λωρίδα, να βλέπεις τον καλικέρι. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, έτσι προς Θεού. Μην νομίζουν ότι τα έχω βάλει μαζί τους. Ή οποιοδήποτε άλλο, να πηγαίνουν με 100 και 160 μέσα στο Πολωνάκι και να μην χαμπαριάζουν τίποτα. Δεν το κατάλαβα. Προχτές έμαθα ότι ήρθε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και πήγε σε κάποια κοινωνική εκδήλωση στην Αχαΐα. Επέρασε αυτό το δρόμο ή πήγε με ελικόπτερο. Προφανώς έχει περάσει πάρα πολλές φορές, όπως και όλη η πολιτική από τον συγκεκριμένο δρόμο, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, μπορούμε να ξεκινήσουμε μόνο από τους δικούς, άμα θέλουμε να τα πούμε πώς. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από τους δικούς μας οι βουλευτές. Δεν γνωρίζουν οι βουλευτές μας. Ναι, οι βουλευτές τόσα χρόνια, παιδιά, τι κάνανε. Πρέπει να το μάθει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για να γίνει έργο. Όχι, προς Θεού. Οι βουλευτές τι κάνανε τόσα χρόνια, γιατί δεν βγήκαν αυτοί φέτος για πρώτη φορά βουλευτές από τον νομό Αχαΐας, τον νομό Ηλίας. Γιατί αυτό το δρόμο, παιδιά, το χρησιμοποιεί η Κεφαλονιά, η Κυλλήνη, ο Πύργος, η Πάτρα. Αν περάσουμε από Στερεά Ελλάδα, θα περάσουμε από Λακαρνανία, θα περάσουμε από Μεσολόγγι, από Πρέβεσα, από Κέρκυρα, από Παξούς. Είναι ντροπή μας, δηλαδή. Ένας δρόμος που δεν θέλει πολλά πράγματα, γιατί δεν έχει ούτε πολλά εμπόδια, ούτε βουνά να σκαφτούμε, ούτε τίποτα. Δυστυχώς όμως. Είμαστε σίγουροι ότι θέλει να βάλει το χέρι. Εγώ πάντως αυτό που το λέω δεν το λέω με ευχαρίστηση. Εγώ είμαι 100% σίγουρος ότι θα γίνει κάποιο πολύ μεγάλο δυστύχημα, παιδιά. Θες με λεωφορείο με φορτηγό, θες με λεωφορείο με αυτοκίνητο. Θα γίνει. Γιατί τα έργα έπρεπε να έχουν τελειώσει. Γιατί να πληρώνουμε τα διόδια. Ελπίζουμε να μην γίνεται μάντης κακών ειδήσεων και να αποφευθούν τέτοια πράγματα. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Δεν θέλω το κακό κανενός και το πάνω του κανενός. Και θα σας πω και ένα άλλο τώρα. Με θέματα των υπαλλήλων του δημοσίου. Λοιπόν, από 22 Ιανουαρίου έχω ανέβει στην Αθήνα μαγιστήριο του κράτους και Υπουργείο Δικαιοσύνης 8 φορές. Από λάθος υπαλλήλων. 8 φορές επί 5, επί 500 χιλιόμετρα πήγαινε όλα, είναι 4.000 χιλιόμετρα. Λοιπόν, εάν κάποιοι υπάλληλοι δεν θέλουν να δουλέψουν, δεν είναι καλοί, να σηκωθούν να φύγουν. Και θα σας πω το εξής. Έστειλαν συστημένη επιστολή να μαζέψουμε κάποια πιστοποιητικά για κάποια χρήματα που δικαιούμαι να πάρω από κάποια αποζημίωση, απαλωτρίωση. Λοιπόν, πήγα στην Αθήνα, τα κατάθεσα, ναι, μου λένε εντάξει, όλα σωστά. Πάω μετά από 10 μέρες να δω τι γίνεται. Ξέρετε, μου λέει, σας είχαμε στείλει συστημένη επιστολή δεύτερη για τα πιστοποιητικά που στέλνετε, που φέρετε, από τα 14, τα 4 είναι λάθος. Ξέρετε που βρέθηκε, παιδιά, η δεύτερη συστημένη επιστολή. Πού? Κλειδωμένη στα σιτάρια γραφείου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Μαζί με άλλες 100 επιστολές. Τι λέτε? Βεβαίως. Και πώς θα ανακάλυψε ο Μαρία και λέει, όταν έκανε τον καυγά το μεγάλο,
και με απειλήσαν ότι θα με πάνε μέσα στο 100, θα φέρουν το 100 και έγινε το ένα, δηλαδή Μεσογείο 96, Υπουργείο Δικαιοσύνης, το δεύτερο όροφο. Όταν έκανα τον καβγά, ζήτησα να μου δώσουν, γιατί είχα όλα τα πληροξούσια από όλους τους δικαιούχους, να μου δώσουν ποιος παρέλαβε τη δεύτερη συστημένη επιστολή. Και εκεί ανακαλύψαμε ότι δεν είχε φύγει ποτέ η δεύτερη. Και τα χαρτιά αυτά που χρειαστήκαμε, γιατί Πάτρα λίγο πολύ όλοι γνωριζόμαστε, βγήκανε πολύ γρήγορα. Βοηθούσαν βέβαια όλοι πάλι, όχι μόνο σε μένα και σε κάποιους άλλους εδώ πολίτες που βρήκαν το ίδιο πρόβλημα και τους ευχαριστούμε, αλλά κάποιοι πάλι, οι οποίοι δεν είναι σωστοί, να πηγαίνουν στα σπίτια τους. Μάλιστα. Δεν είδατε τώρα, κυρία μου, την άλλη την περίπτωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Να είστε καλά. Με την άλλη την περίπτωση, Ελένη, που κάποιος χρωστούσε 5 λεπτά και δεν μπορούσε να πάρει φορολογική ενημερότητα. Δηλαδή, πραγματικά. Το κράτος μπορεί να τα καταφέρει όλα. Ελένη, να σε ευχαριστήσω πολύ και να πάμε, κυρίες και κύριοι, σε διαφημίσεις. Όσο οι απαιτήσεις γίνονται πιο σύνθετες, το βιβλιοπωλείο Κύκλος Βιβλίου εξελίσσεται σε κάτι παραπάνω από ένα απλό βιβλιοπωλείο. Κύκλος Βιβλίου. Βιβλία λογοτεχνικά, σχολικά, χαρτικά, είδη γραφείου. Και σε συνεργασία με την εταιρεία Gold Traders, αγορά, πώληση, ενεχειρίαση κοσμημάτων. Με αξιοπιστία, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη. Κύκλος Βιβλίου Gold Traders. Ακροτηρίου 72, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-21-2150. Για λύσεις και ιδέες, μπες στον κύκλο. Αλήθεια, τι υπάρχει μόνο στα φαρμακεία? Ο επιστήμονας φαρμακοποιός υπάρχει μόνο στα φαρμακεία. Αυτός που θα σας καθοδηγήσει, θα σας εξηγήσει ή και θα σας αποτρέψει μόνο στα φαρμακεία. Ο άνθρωπος που ξέρει τις δικές σας ανάγκες υγείας μόνο στα φαρμακεία. Ο φίλος και γείτονας που εμπιστεύεστε για εσάς και την οικογένειά σας μόνο στα φαρμακεία. Γι' αυτό, για κάθε σας φαρμακευτική ανάγκη, μόνο στα φαρμακεία. Πανελλήνιος Φαρμακευτικό Σύλλογο. Βάλε τα θεμέλια της επιτυχίας σου με σωστή και έγκαιρη οργάνωση. Φροντιστήρια Όραμα. Κανακάρι 120, Πάτρα. Μια ενδιαφέρουσα ημερίδα διοργάνωσαν τα φροντιστήρια Όραμα και αφορούσε στην διαχείριση του άγχους κατά την περίοδο των παλαδικών εξετάσεων. Στην ημερίδα οι ειδικοί έδωσαν απαντήσεις σε μαθητές και γονείς για το πώς μπορούν να διαχειριστούν το άγχος κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Εν όψη των πανελλαδικών εξετάσεων που θα γίνουν τον Μάιο της χρονιάς αυτής, ανταποκρίθηκα με χαρά στο αίτημα να συμμετάσχω στην σημερινή εκδήλωση που έχει να κάνει με τις εξετάσεις και με το άγχος που δημιουργούν στον υποψήφιο και στην οικογένειά του. Είναι ένα θέμα που πραγματικά βασανίζει την ελληνική οικογένεια και τους νέους μας και πιστεύω ότι θα πρέπει να το δούμε από όλες τις πλευρές, κοινωνικές, πολιτικές και βέβαια να δούμε τρόπους καταπολέμησης του άγχους καθώς πραγματικά το άγχος που δημιουργεί είναι απίστευτα βαρύ για τους νέους αλλά και για τις οικογένειές τους. Μια συμβουλή που αν θέλετε θέλω να δώσω είναι ότι θα πρέπει οι νέοι και οι νέες να συνειδητοποιήσουν ότι η κατάκτηση της γνώσης είναι μια βαθιά επαναστατική πράξη. Με την έννοια αυτή λοιπόν εύχομαι στους νέους και νέες επαναστάτες να συνειδητοποιήσουν αυτή τους την πράξη και αυτή τους τη συμμετοχή στη διαδικασία της γνώσης και να ανταποκριθούν. Αφορά τα παιδιά όλων των ηλικιών, αλλά κυριότατα τα παιδιά της τρίτης λυκείου και γιατί αφορά το κομμάτι των Πανελληνίων, ελπίζουμε να πάρουν πράγματα σήμερα από την ημερίδα, τα οποία θα τα κουβαλήσουν στο σπίτι τους και θα προσπαθήσουν να τα εφαρμόσουν, αντιμετωπίζοντας το φόβο τους για αυτές τις περιβόητες εξετάσεις, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η σκέψη ότι θα αποτύχουμε. Έχουμε δυστυχώς ένα κράτος που δεν νομίζω ότι είναι
τώρα το πρόβλημα, έτσι για να μην το πάμε την πολιτική. Έρχεται από πολύ παλιά που δεν θέλει να κοιτάξει τα μάτια αυτούς τους μαθητές και πολλές φορές τους παραπληροφορεί. Αν δείτε τι ερωτήματα έρχονται προς τους φωνείς που μας παρακολουθούν στα φροντιστήρια να μας ρωτήσουν τα παιδιά, πράγματα που μπορούν να τα λύσουν και οι ίδιοι συνάδελφοι στο σχολείο. Και φυσικά ο συνάδελφος στο σχολείο δεν ευθύνεται, γιατί όταν αυτή τη στιγμή μόνο με το PSI τον Οκτώβριο του 2012 χάθηκαν μόνο για τα πανεπιστήμια 250 εκατομμύρια ευρώ, είναι ανομόλογα, φανταστείτε τι έχει συμβεί και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ενώ καθηγητή λοιπόν που τον έχει με 600 και 800 ευρώ δεν μπορεί να σου αποδώσει. Και θα μου πείτε, μα τα χρήματα είναι η εκπαίδευση, γιατί πιο παλιά είχαμε καλούς δασκάλους και τώρα. Αλλά οι άνθρωποι έχουν να αντιμετωπίσουν και τα προβλήματά του, και αν δεν έχει καθαρό μυαλό, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την τάξη. Δεν μπορεί να μιλήσει στο παιδί. Δεν μπορεί να εκπαιδεύσει το παιδί. Άρα μην λύγουμε το ανάγνωμα και σε αυτού. Απλώς υπάρχει μια συντονισμένη διαδικασία. Εκπληρώνουμε επιταγές ευρωπαϊκές. Ο πρίγκιπας εδώ τις ξέρει, γιατί έχει συμμετέχει σε τέτοια συμβούλια, φαντάζομαι. Έτσι δεν είναι, συμμετέχει, συνεδριάσεις, φυτάνουν κλπ. Τα ίδια ερωτήματα βάζουν, αλλά το ίδιο πρόβλημα σημαίνει. Εγώ λοιπόν αυτό που θα πω στα παιδιά μας, τουλάχιστον αυτούς που εκπαιδεύουμε εμείς, οτιδήποτε συμβεί και έχει σχέση με εκπαίδευση, με πληροφόρηση, θα είμαστε άμεση. Και δεν πρόκειται ποτέ να προδώσουμε αυτή την επικοινωνία και με τους γονείς και με τους μαθητές. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το μεσημερινό μαγκαζίνο από την τηλεόραση του ΑΧΑΙΑ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό απόγευμα σε όλους. Γκάλας Lift. Νούμερο 1 σε ενελκυστήρες σκάλας με πλατφόρμα ή καρέκλα. Ανακαλύψτε μια τεράστια γκάμα για ευθείες σκάλες ή σκάλες με στροφές. Ρογκάλας Lift. Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Χαρείτε υψηλή αισθητική, τεχνογνωσία, ποιότητα και ασφάλεια. Δίπλα σας με οργανωμένο σέρβις, ανεξάντλητη γκάμα ανταλλακτικών και πανελλαδική.